κάνετε, θα έλεγα, τη συγκέντρωσή σας. Νομίζω είναι ακριβώς το που είπες. Χάσαμε τη συγκέντρωσή μας, χάσαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Αλλά όλα αυτά νομίζω συνέβησαν και με ένα δεύτερο γκολ το οποίο ήρθε για μένα πάρα πολύ περίεργα. Είχα δεχτεί μια κλωτσιά ξεκάθαρη. Νομίζω και ο διαιτητής και το VAR δεν είδανε κάτι. Συνήθως δεν μιλάω για διαιτησία και ούτε είναι για μια δικαιολογία. Αλλά για μένα ήταν ξεκάθαρο. Τώρα μπορεί να κάνω λάθος, δεν ξέρω, μόλις έχω βγει από το γήπεδο. Αλλά θα σταθούμε και όλοι στα δικά μας τα λάθη και το τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Ακούσαμε λοιπόν τον Φώτιο Ιωαννίδη, ο οποίος η αλήθεια είναι διαμαρτυρόταν πάρα πολύ για το χτύπημα το οποίο δέχτηκε. Είναι η φάση από την οποία ξεκίνησε ουσιαστικά η επίθεση του Τζουγκάρντζεν και προέκυψε το δεύτερο γκολ, η ανατροπή. Έλεγα λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ στάθηκε πάρα πολύ καλά στο πρώτο ημίχρονο. Ήταν αυτός που τέσταρε και τα αντανακλαστικά του Ονάνα με ένα σουτ τη ομάδα του Ρασβάν Λουτσέσκου. Με τον Καμαρά, μάλιστα, είναι αυτός που τέσταρε τα ρεφλέξ του